Οι τίτλοι στα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία είναι πέρα για πέρα δραματικοί και πάντως αποτυπώνουν μια γενίκευση σε εντελώς λανθασμένη και περιέργως ύποπτη λογική. Το πρακτορείο Reuters έχει τίτλο «Άλλος ένας τουρίστας νεκρός στην Ελλάδα. Αγνοούνται κι άλλοι καθώς αυξάνεται η ζέστη». Το CNN «Γιατί ορισμένοι επιστήμονες πιστεύουν ότι η υπερβολική ζέστη μπορεί να είναι ο λόγος που εξαφανίζονται άνθρωποι στην Ελλάδα». Αλλά και ο Independent «Μέσα στις τουριστικές τραγωδίες της Ελλάδας, καθώς ο Μάικλ Μόσλι και τέσσερις άλλοι πέθαναν μέσα σε 11 μέρες στη διάρκεια καύσωνα 40 βαθμών Κελσίου». Τίτλοι με σαφές περιεχόμενο και πάντως στοχοποίηση της χώρας για τη ζέστη και τα υποτιθέμενα θύματα που έχει. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτά τα υπονοούμενα που έχουν διακινηθεί σε διάφορα μήμια ψηλών του εξωτερικού. Απορώ δηλαδή αυτά τα γραφεία ή τέλος πάντων αυτά τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία πάνω σε ποιες βάσιμες πληροφορίες πιθανόν ή σε ποια έρευνα έχει βασιστεί αυτό και στοχοποιούν έτσι το νησί. Σε αυτά τα δημοσιεύματα φιγουράρει και η Κρήτη, στην οποία διατυπώνεται ότι μέσα σε ένα 24ωρο χάθηκαν δύο άνθρωποι. Ο 67χρονος Γερμανός στο Φαράκι των Μήλων και την επόμενη μέρα μια 70χρονη Γαλλίδα που έχασε τη ζωή της σε παραλία ανάμεσα στον Κουρεμένο και τη Ζάκρο. Αυτό το οποίο συνέβη σε ένα περιστατικό έχει να κάνει με την προσωπική επιλογή του καθενός εάν θέλει να περπατήσει στα βουνά της Κρήτης με 40 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα όταν δεν είναι σε μία ηλικία που μπορεί να αντέξει τέτοιες υψηλές θερμοκρασίες και με τέτοιες συνθήκες. Για μια προσέγγιση που δυσφημεί αφόρητα τον ελληνικό και δι κρητικό τουρισμό, έκαναν λόγο τοπικοί τουριστικοί φορείς την ώρα που ως ξεκάθαρη βάση αυτών θα μπορούσε να εκτιμηθεί ότι είναι ο θάνατος στη Σίμη του διάσημου Βρετανού παρουσιαστή και μιας προσπάθειας να ανοίξει μια συζήτηση εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής σεζόν, συζήτηση όμως που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αφήνει τέτοια υπονοούμενα. Νομίζω ότι θα πρέπει και η χώρα κάποια στιγμή στο ανώτερο επίπεδο να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να διευθυμούν τη χώρα χωρίς λόγο, εντελώς άδικα. Την ίδια ώρα, τοπικοί φορείς, επιχειρώντας να τοποθετήσουν στη σωστή τους βάση τα δεδομένα, αντί οποιασδήποτε άλλης απάντησης, αναδεικνύουν την Ελλάδα και την Κρήτη ως προορισμό και στη βάση της ασφάλειας που έχουν οι επισκέπτες, όταν τους συμβεί οτιδήποτε, ακόμη και οι πολύ συχνοί απεγκλωβισμοί τους από φαράγγια ή και απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίες μάλιστα απαιτούν συνήθως μεγάλες κινητοποιήσεις. Όχι απλά προστατευμένοι, αλλά νιώθουν ότι είναι σε ένα κράτος στο οποίο και αλληλέγγυο είναι και σε κάθε περίπτωση θα χρειαστούν βοήθεια και θα την έχουν όποτε αυτό καταστεί αναγκαίο. Νομίζω ότι είναι εντελώς λάθος και αυθαίρετη όλη και η συζήτηση που κάνουμε.